Λοιπόν, οι εξελίξει στη Μέση Ανατολή από αυτή την Ιρανική επίθεση στο Τελαβή, στο Ισραήλ γενικότερα. Κύριε Χαρίτο, τι νεότερο έχουμε. Λοιπόν, ε, έχουμε ότι από ε, την ε, υπηρεσία τη πολιτική άμυνα έχει ανακοινωθεί ότι 180 ήταν οι πύραυλοι που έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο του ε, Ισραήλ, ε, επισήμω πλέον. Ε, ότι ε, αναμένονται και άλλε εκτοξεύσει από το Ιράν και έτσι λοιπόν έχει δοθεί στου πολίτε να είναι κοντά στα καταφύγια. Είναι μια επίθεση λοιπόν σε εξέλιξη. Δεν, δεν ναι, έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Πάει, ναι. πάνε ότι θα έχουμε και τρίτο λοιπόν κύμα. Ο ηγέτη τη Επανάσταση, ο Αλίχα Μεναή από την Τεχεράνη, έχει ανακοινωθεί ότι έχει δώσει την εντολή για περαιτέρω εκτοξεύσει εναντίον του Ισραήλ. Έχει κλείσει ο Ισραηλινό ένα χώ, χώρο. Οπότε αν κάποιο θα σκεφτόταν να πετάξει Όχι στο φυσικά, Ισραήλ τι επόμενε μέρε να μην το επίση Και οι αντιδράσει, οι διεθνεί αντιδράσει ε... Ε, Κυρίε και κύριοι, ο Αντώνιο Κουντέρε ενημερώνομαι πω έχει α, αναφερθεί σε αυτή την επίθεση και λέει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει α, τώρα. Και επίση ναι. έχουμε μία άλλη, άλλη πληροφορία από την Αμερική αυτή τη φορά: ότι ο πρόεδρο Biden έχει δώσει την εντολή στι στρατιωτικέ δυνάμει των ΗΠΑ που είναι στην περιοχή να συνεργαστούν και να τεθεί σε εφαρμογή ουσιαστικά το σχέδιο απόκρουση των πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και εδώ θα να σας θυμίσω ότι αυτό είχε συμβεί και τον Απρίλιο. Έτσι λοιπόν ε, η απορία των Ισραηλινών των συναδέλφων μας που είναι στα στούντιο αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, ε, δεν έχουμε στοιχεία εάν και η, η Ορδανία εάν και οι Αμερικανικές δυνάμεις ή ίσως και οι Σαουδαραβικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει Δεν Α, ξέρω αν βοηθάει κάτι αυτό, αυτό που μπορείτε όχι, να Όχι, όχι είναι, 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 είναι τα ε, tweet που αποστέλει η, η υπηρεσία της πολιτική. Άμυνας, Ωραία, που λέει πολίτες. ότι θα πρέπει να, μπαι, να μπει στο Πείτε καταφύγιο μας αυτό και αυτό να περιμένει Στην ΝΑΤΟ. αυτό με την Ορδανία ένα... και την Αμερική ναι, τη δυνάμει λοιπόν, των χώρων αυτών. Κοιτάξτε, πριν από δυόμιση μήνε, ε, δεν είναι τυχαίο ότι ε, έχει αρχίσει να ε, υπάρχει ε, ε, ένα επιτελικό και, κέντρο του ΝΑΤΟ στην Ιορδανία, ε, η, η οποία, όπω ξέρετε, δεν είναι στο ΝΑΤΟ ε, και είναι το κέντρο αυτό το επιτελικό που είναι υπεύθυνο για όλη την περιοχή, για όλη τη Μέση Ανατολή τη περιοχή μα. Ε, η Ιορδανία είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά ε, την ε, απόκρουση των ε, πυράβλων που έρχονται από Ανατολικά. Ε, 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 αν δούμε το χάρτη θα το καταλάβουμε και το ερώτημα είναι... Απόψε, τι κάνουν τι θα αυτά, γίνει, τα, θα αυτά τα συστήματα αυτή που είναι. Αν θυμάστε, Μάλιστα. και τον Απρίλιο δεν μα είχε ανακοινωθεί αμέσω εκείνο το βράδυ ότι και η Ορδανία, ότι και οι Σαουδάραβε ναι. ίσω λοιπόν, είχαν βοηθήσει στην απόκρουση. Σα ευχαριστώ για την ώρα που μα πήρατε το λόγο. Είναι το, το ε, ε, εικονικό που για λέει δηλώσεις, για να βγει ο εκπρόσωπο του στρατού. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε όλα τα νεότερα σε λίγο να συνεχίσουμε και με την υπόλοιπη